Ξεκινήσαμε. Ένα φιλόδοξο σχέδιο άρχισε. Με το Ελλάδα 2.0 η χώρα γίνεται πιο ψηφιακή, πράσινη, με κράτος φιλικό προς τον πολίτη. Προωθώντας την πράσινη μετάβαση. Προχωρώντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό σε υγεία, παιδεία, δημόσιο τομέα. Με αποτελεσματικές πολιτικές κοινωνικής συνοχής. Αυξάνοντας τις ευκαιρίες απασχόλησης. Με μεγάλες ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις. Η Ελλάδα απελευθερώνει τις δυνατότητές της. Ελλάδα 2.0. Μας αφορά όλους. Μάθε περισσότερα στο greece20.gov.gr. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από τα ξημερώματα σήμερα η μεγάλη έκταση τη στρατιωτική βολή τη Ρωσία στην Ουκρανία. Σκληρέ μάχε διεξάγονται σε πολλά σημεία τη Ουκρανία, ενώ οι ρωσικέ δυνάμει εξαπολύουν επιθέσει και στην περιφέρεια του Κιέβου. Παράλληλα, κορυφώνεται και η αγωνία των ανθρώπων από την Ουκρανία και τη Ρωσία που μένουν στι αίρε. Καθημερινά προσπαθούν να μιλήσουν με του δικού του ανθρώπου που βρίσκονται στο κέντρο των εξελίξεων και όπω εξηγεί στην κάμερα του Επιλογέ, ο ιδιοκτήτη καταστήματο με ρώσικα προϊόντα στι αίρε. Την ώρα που κορυφώνεται η ένταση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, στις αίρες υπάρχει ανησυχία για τους συγγενείς τόσο Ρώσων όσο και Γεωργιανών, αλλά και Ουκρανών. Η κάμερα της τηλεόρασης Επιλογές επισκέφτηκε ένα αντιπροσωπευτικό μαγαζί με ρωσικά προϊόντα. Ο υπεύθυνος του καταστήματος, κ. Ζουράκης, ο οποίος είναι από τη Γεωργία, έχει συγγενείς με τους οποίους μιλάει καθημερινά και του μετέφεραν ότι έχει περίπου 1 εκατομμύριο πρόσφυγες στη Ρωσία, στους οποίους θα δώσουν τη ρωσική υπηκότητα. Ναι, μιλάμε. Εγώ από Γεωργία είμαι. Εντάξει. Τώρα για την ουκρανικό τέτοιο. Εντάξει, τώρα έχω με τους γνωστούς που μιλάω, έχει πρόσφυγες στη Ρωσία, περίπου στο 1 εκατομμύριο κάπου που πήγανε. Τώρα θα τους δώσουν μάλλον υπηκότητα αυτά, κανονικά θα πάρουν ρώσικη. Ο κύριος Ζουράκης σημείωσε ότι στη Γεωργία δεν ακούνε για πόλεμο που λέμε εμείς εδώ στην Ελλάδα. Εντάξει, δεν άκουσα κάτι πολύ να έχει πόλεμο που λένε η Ρωσία μπήκε στην Ουκρανία, θα μπει στην Ουκρανία. Τέτοιο δεν έχω ακούσει από κανένα. Τόνισε πως στην Ελλάδα δείχνουν τα κανάλια ότι θέλει η Ευρώπη. Στην Ελλάδα δείχνουν αυτά που θέλουν να δείχνουν στην Ευρώπη. Τώρα, άμα ανοίξεις ρωσικά κανάλια, δείχνουν όλα διαφορετικά. Αυτό είναι. Δεν υπάρχει τίποτα. Στη σκιά ενός πολέμου, οι Ουκρανοί και οι Ρώσοι πολίτες δεν έχουν αλλάξει τις συνήθειές τους στις αγορές, καθώς οι Ουκρανοί αγοράζουν ρώσικα προϊόντα και οι Ρώσοι αγοράζουν ουκρανικά προϊόντα. Όχι, όχι. Έρχονται οι Ουκρανοί, παίρνουν ρώσικα πράγματα. Έρχονται οι Ρώσοι, παίρνουν ουκρανέζικα πράγματα, δεν έχει πρόβλημα σε αυτό. Τέλος, τόνισε ότι σε αντίθεση με τους Ρώσους και τους Ουκρανούς, οι Έλληνες έχουν ακόμα την προκατάληψη απέναντι στα ουκρανικά προϊόντα. Πρόβλημα έχουν λίγο οι Έλληνες που δεν παίρνουν ουκρανέζικα πράγματα, επειδή φοβούνται ακόμα το Τσερνόμπιλ που ήταν πριν 40 χρόνια. Ναι, άμα δεν βλέπουν, άμα είναι από Ουκρανία, δεν παίρνουν. Θα αλλάξουμε τώρα κλίμα, κρέατα, λαχταριστά πάνω στη σκάρα, μαγκάλια που πήραν φωτιά από το πρωί και οι οσμοί από την Σύχνα σε όλη την πόλη μαρτυράει ότι είναι τσιγνοπέμπτη. Το γλέντι χτύπησε κόκκινο από το πρωί στην κοιλάδα των Αστερών με παρέες που συγκεντρώθηκαν εκεί. Τα λιγουρεύεστε! Τα λιγουρεύεστε! Content δίνουμε, content! Τα μαγκάλια πήραν φωτιά από νωρίς το πρωί στην πόλη των Σερών. Παρέες νέων κυρίως έπιασαν ένα καλό μέρος στην κοιλάδα και έφεραν όλα τα σύνεργα για το ψήσιμο. Πρωταγωνιστή στα κρεατικά αλλά κυρίως στο κέφι. Μπράβο και παιδί! Εδώ και εσύ! Ξέχνα το, είναι αδύνατο! Λοιπόν, εσύ πόσο καιρό το περίμενες αυτό? Πάρα πολύ! Έχω γενικά όλη μέρα χορεύω! Βασικά κάθε μέρα πετυσμένη είμαι, οπότε δεν μου φαίνεται κάτι περίεργο. Και αυτό! Θα δω! Πείτε μου! Χωρίσμα,
Πείτε εδώ, γιατί, σε μένα. Τσίχνω, πέμπτη, καρναβάλιο λένε. Κορτοφάγοι είμαστε. Δεν κάνω πλάκα, ο μόνος. Το πιστεύω, βλέπω εδώ πέρα το σουβλάκι. Εγώ είναι οι άλλοι εδώ, τοματοφάγοι. Ετοιμάζετε το σουβλάκι, λοιπόν, πέντε πώς αισθάνεσαι, δυο χρόνια δεν μπορούσαμε να ψήσουμε. Έψησα. Για το προηγούμενο. Ναι. Δεν στένιζε ο κορονοϊός σε ένα αγάπη μου. Όχι. Έτσι. Λίγοι και καλοί δεν είναι, επιτρέπω σαν 10 άτομα. Τώρα που είναι περισσότερα άτομα, μαζευτήκατε. Ακόμα καλύτερα. Εντάξει, και πέρσι ήμασταν εμείς εδώ 10 και λίγο πιο εκεί 10. Μια χαρά, τι θα ψήσουμε σήμερα. Τι θα ψήσουμε. Ό,τι ψήνεται και ό,τι δεν ψήνεται. Φοιτητές βρίσκονται στις ΣΕΡΣ από διάφορα μέρη και συγκρίνονται σε ρεκά έθιμα με τα δικά τους. Εντάξει, είναι πολύ ωραία εδώ για τσικνοβετή. Βρεθήκαμε με τους φίλους μας να ανάψουμε το μαγκάλι. Στην Κύπρο είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Θα μας βοηθήσει ο κορονοϊός. Φυλάκια. Φυλάκια στη Ρόδο. Σε μια κοπελίτσα. Φυλάκια στη Ρόδο. Πολλά. Και περσίσατε. Πάντα. Πάντα. Κρατάμε τα άθλημα, τα κρατάμε. Καλά κάνεις. Τι θα ψήσετε σήμερα. Τα πάντα. Εσύ θα σε ψήσει. Ναι. Α, γιατί σε επιτεύχθηκε η παρέα σου. Γιατί είμαι πιο τρελός. Πόση καιρό το οργανώνετε αυτό. Μια εβδομάδα. Πείτε μας, εδώ εσύ βλέπω που ξεκινήσετε τι έχετε να ψήνετε. Άλλα να βλέπουμε τα κάτω. Έχουμε έρθει από νωρίς εδώ πέρα, είμαστε προετοιμασμένοι να τηρήσουμε τα έθιμα. Παρά τις καιρικές συνθήκες που δεν ευδώνουν την κατάσταση, εμείς κόντρα σε αυτό θα το καταφέρουμε. Δύο χρόνια πάντα δεν μας αφήνουν να ψήνουμε. Φέτος μας άφησε, αφού θα φτάσει. Είναι κάτι που το θέλαμε, νομίζω όλοι το είχαμε ανάγκη, το ζητούσαμε και είναι κάτι πολύ ωραίο για όλους. Πόσο καιρό το οργανώνετε αυτό. Από χθες το απόγευμα. Μια χαρά. Ναι, ναι. Τελευταία στιγμή είπαμε να πάμε να ψωνίσουμε και θα έρθουν και άλλοι μετά στη συνέχεια. Θα κάτσουμε και το βράδυ εδώ, αν θέλετε να έρθετε, χαρά μας να σας δώσουμε άλλη μια συνέντευξη. Το μυστικό είναι στον ψήστη πάντως και ο ρόλος του στην παρέα καθοριστικός. Γιατί σε ψήθηκε σε παρέα στον ψήστη. Γιατί από μικρός εδώ ασχολούμαι με το ψήσιμο, το έχω. Δεν εμπιστευτήκαμε ιδιαίτερα, μόνο στο πήρε τα ίνια. Πιστεύετε ότι θα πάτε. Πιστεύω ίσως να μείνουμε κινηστικοί, αλλά να κάνουμε. Στη χειρότερη. Εντάξει, πώς να αισθάνομαι. Καλά εδώ, να ψήσουμε κάμα καλά και λέμε. Δυο χρόνια. Δεν μας αφήνει να κάνουμε τις κοινωμένες. Τι να κάνουμε. Πώς ωραίο καιρό έχει πάνω. Εντάξει, βοηθάει πολύ αυτό. Εντάξει, έχει λίγο αέρα, αλλά κάτι θα γίνει. Έχουμε διάφορα παιδάκια. Τώρα που είμαστε νεολαία, είναι καλό να χρησιμοποιούμε αυτόν τον χρόνο τον ελεύθερο, να περνάμε ωραία σαν παρέα, γιατί θα μεγαλώσουμε, θα χαθούμε. Τα θυμάστε αυτά, ναι. Στα παιδιά μας θα τα λέμε, στα παιδιά μας, εδώ. Τα λιγουρεύεστε, τα λιγουρεύεστε. Τα λιγουρεύεστε. Και φυσικά ένας πετυχημένος ψήστης μπορεί να δώσει συμβουλές. Καλά, εντάξει, εμένα θα πιστεύω τώρα, γιατί είμαι ο καλύτερος, αλλά... Αυτό είναι θέμα αγάπης. Άμα το αγαπάς, είσαι και καλός. Εμπειρικά βεβαίως τα βλέπεις εδώ. Τα βγάζουμε, ας πούμε, τώρα. Με εμπιστεύτηκαν γιατί εντάξει, είμαι ο καλύτερος. Οι τρελές παρέες πάντως δεν ανησυχούν για τα γεγονότα γύρω μας. Γράφουν ιστορία αλλά και πετυχημένα ρεπορτάζ. Πώς νιώθουμε, υπέροχα. Χαλαρά, ψήνουμε εδώ τα κρεατάκια μας. Σα κύρι. Πόσο καιρό το σχεδιάζετε αυτό. Από προχθές. Τρία χρόνια. Τα προηγούμενα χρόνια δεν μπορούσαμε, δεν μας επιτρέπανε. Να πω ένα καλησπέρα στις ΣΕΡΕΣ. Γεια σας. Εδώ, περνάμε καλά. Σκάμε από τα τέτα ζουλού. Καλή τσικνοπέμπτη. Καλά κρέατα να έχουμε. Η καλύτερη μέρα τώρα του χρόνου ήταν η σημερινή για τα καταστήματα εστίασης. Οι παραγγελίες πήραν φωτιά και οι πολίτες από τις 7.30 το πρωί μάλιστα ξεκίνησαν να κάνουν τις παραγγελίες. Ξημέρωσε Τσικνοπέμπτη και όπως φαίνεται οι ΣΕΡΕΙ ανυπομονούσαν για τη σημερινή μέρα. Μετά από δύο χρόνια περιορισμό και εγκλεισμού, ο κόσμος από νωρίς περίμενε έξω από τα σούπερ μάρκετ για να προμηθευτεί κρέας. Για να πάρει να ψήσει σήμερα ο πρώτος πελάτης ήρθε 8 παρά 5. Να φανταστείτε 8 η ώρα ανοίγουμε, περίμενε να παίξουμε. Το που ανοίξαν ο πρώτος πελάτης ήρθε στο κουροπολείο. 235 σάντουιτς παρήγγειλαν εργαζόμενοι ενός εργοστασίου των ΣΕΡΟΝ από τις 7.30 το πρωί. Η πρώτη παραγγελία ήταν στις 7.30 ώρα, 235 σάντουιτς για ένα εργοστάσιο που παρήγγειλε. Οι καταστηματάρχες από το πρωί δεν προλαβαίνουν εξυπηρετήσουν και τα μαγκάλια πήραν φωτιά. Είναι η καλύτερη μέρα του χρόνου για την εστίαση παραδοσιακά, λένε. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια μέρα χαράς μέσα από όλα αυτά που διανύουμε και περάσαμε και συνεχίζουμε να περνάμε κατά κάποιο βαθμό. Είναι μια μέρα χαράς γιατί θα δούμε τον κόσμο να χαμογελάει, να γυρνάει στον δρόμο έξω.
Να είναι λίγο η ψυχολογία μας. Έχουμε κρατήσει πολλές. Είναι η καλύτερη μέρα του χρόνου. Πάντα ήταν η καλύτερη μέρα του χρόνου από όλες τις υπόλοιπες. Με διαφορά. Και το ίδιο πιστεύω θα γίνει και σήμερα. Έχουν παραγγείλει καταρχήν πάρα πολλά σχολεία. Χαρά μεγάλη για τα παιδάκια, ας πούμε. Και πάρα πολύ στα σπίτια οικογένειες που θα μαζευτούν λίγο παραπάνω. Λίγο πιο ελεύθερα θα είναι σήμερα. Θα είναι τραπέζια πέρα των αποστάσεων φυσικά. Θα μπορούν να καθίσουν και 8 άτομα και 9. Και οικογένειες, είναι πάρα πολύ ωραία. Την περιμένουμε τη μέρα πώς και πώς. Δύο χρόνια ακριβώς. Μια ανάσα για αυτό το πλάτο. Είναι μια ανάσα σίγουρα. Και να ελπίσουμε ότι θα πάμε στην κανονικότητα. Στην κανονικότητα. Οι παραγγελίες πάντως συνεχίζονται όλο το βράδυ και η νύχτα προβλέπεται έντονη. Ωραία. Όχι, είναι. Πάντως. Με σουβλάκι πρέπει να κρατηθεί ζουμερό. Έχει τον κατάλληλο χρόνο για να ψηθεί. 30 χρόνια από το μαγαζί εδώ πέρα. Και κρατήσεις έχουμε και παραγγελίες έχουμε πάρα πολλές αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι μέχρι τις 12 η ώρα το βράδυ θα μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε όλους τους σεραίους. Ένας υπολογιστής με ίντερνετ σε ολόκληρο το τμήμα. Ο λόγος για τον εύκαστερόν όπου οι εργαζόμενοι αναγκάζονται να χρησιμοποιούν τον υπολογιστή του διευθυντή και να βάζουν χρήματα από την τσέπη τους για τον εκτυπωτή και το τόνερ. Το αποτέλεσμα είναι να καθυστερούν οι συντάξεις και να σχηματίζονται ουρές όπως καταγγέλουν στο επιλογές συνταξιούχοι που μάλιστα σήμερα έκαναν και 60 χιλιόμετρα για να φτάσουν στο ΙΚΑ. Από τη μία το ΕΦΚΑ στις Σέρες και απέναντι οι πολίτες που περιμένουν για τη σύνταξή τους. Οι πολίτες σχηματίζουν ουρά που φτάνει κάτω από τις κάλες στο κτίριο των Σερών. Τα τηλέφωνα δεν απαντούν και έτσι ένας Σεραίος αναγκάστηκε να ταξιδέψει 65 χιλιόμετρα συγκεκριμένα από τη Ροδόπολη για να έρθει από κοντά στις Σέρες να πάρει την απόφαση και μάλιστα πλήρωσε και δικηγόρο για να μπει μέσα. Για το ΕΦΚΑ, ξέρω εγώ ΙΚΑ. Ναι. Δεν σηκώνουν τα τηλέφωνα, τελείωσε. Παίρνετε πολύ καιρό τηλέφωνο. Είναι ξεκάθαρο, δεν σηκώνουν τηλέφωνα. Παιδευτήκατε. Εσείς κλείσατε ραντεβού μέσω τηλέφωνο. Προσπάθησα να κλείσω. Ορίστε, με στείλανε ειδοποίηση, μου στέλνουν εδώ πέρα τα τηλέφωνα. Δεν σηκώνει κανένα τηλέφωνο. Μία ολόκληρη μέρα. Δεν σα κλείσα ραντεβού. Για να κλείσω ραντεβού πρέπει να τηλεφωνήσω αυτούς και να συνεννοηθούμε. Αυτοί οι κύριοι εδώ, οι κύριες, δεν φιλοτιμούνται να σηκώσουν ένα τηλέφωνο. Εκτός αν δεν λειτουργούν τα τηλέφωνα, να μην μας τα στέλνουν. Άρα δεν σηκώνουν τηλέφωνο. Και τώρα αναγκάστηκα, ήρθα με τον δικηγόρο εδώ, να τον πληρώσω για να μπορέσει να πάρει την απόφαση της συνταξιοδότησης. Μιλήσατε πάνω μαζί, σαν επίσης. Σας είπα, δεν μπόρεσα να κάνω ραντεβού. Χωρίς ραντεβού δεν μπορώ να πάω. Μπορείτε, δεν είτε πάω και να τους το πείτε. Όχι, δεν μπορώ να πάω. Όχι. Το θέμα είναι ότι δεν σηκώνουν τα τηλέφωνα και είναι λυπηρό. Εγώ τώρα ήρθα 65 χιλιόμετρα εδώ, από την περιοχή της Ροδόπολης. Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων στο ΕΦΚΑ, μιλώντας στην εκπομπή κάθε μεσημέρι, εξήγησε ότι οι συντάξεις καθυστερούν γιατί υπάρχει μόνο ένας υπολογιστής με ίντερνετ σε ολόκληρο το τμήμα των Σερών. Το λογισμικό των υπολείπων υπολογιστών είναι του 2018 και ο εκτυπωτής λειτουργεί με τόνερ που αγοράζουν οι εργαζόμενοι με δικά τους λεφτά. Έχουμε υπολογιστές οι οποίοι είναι του 1998, δεν έχουμε email και μέχρι και σήμερα η αλληλογραφία μεταξύ των υποκαταστημάτων και υπηρεσιών γίνεται με τον κλασικό τρόπο της αλληλογραφίας με το ταχυδρομείο. Μας λέτε δηλαδή ότι εδώ στις Σέρες οι συνάδελφοί σας αλλά και σε άλλα υποκαταστήματα δεν μπορούν να ανταλλάξουν email και, κινήστε με το ταχυδρομείο. Όχι, δεν το έχουμε. Στο και υπάρχει ένας υπολογιστής για ολόκληρο τμήμα, ας πούμε. Ναι, μόνο ο διευθυντής έχει έναν υπολογιστή, το οποίο πηγαίνει ο συνάδελφος από κάθε τμήμα το πρωί, προκειμένου να μας δώσει τα κλεισμένα ραντεβού να εξυπηρετήσουμε τους πολίτες, τα email που έχουμε σταλεί από πολίτες στο υποκατάστημα και μας τα δίνουν γραπτά, γιατί υπάρχει ένας υπολογιστής. Και μετά πάνω στον έναν υπολογιστή που έχει μόνο ο διευθυντής, θα πρέπει όλοι οι συνάδελφοι να καθίσουν να απαντήσουν στα email των πολιτών και στα ραντεβού τα οποία έχουν κλείσει.
πολίτες πάντως διαμαρτύρονται και περιμένουν τα έγγραφα για τη σύνταξή τους. Για μένα δηλαδή. Α, είναι για εσάς. Ναι, ναι. Όχι, χωρίς ραντεβού, απλώς έκανα τα χαρτιά μου για τη σύνταξη. Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων στον ΕΦΚΑ, κύριος Δημήτρης Αντωνακάκης, περιγράφει παραστατικά την κατάσταση στις ΣΕΡΕΣ. Και ο κύριος Υπουργός είπε ότι τώρα με το νομοσχέδιο αυτό θα απλοποιηθεί, κατά, έτσι λέει ο κύριος Υπουργός, θα απλοποιηθεί η προμήθεια των υπολογιστών και θα μας φέρει νέους υπολογιστές. Πόσο καιρό λειτουργεί έτσι το ΕΦΚΑ? Από τη δημιουργία του ΕΦΚΑ. Δηλαδή... Το είπε και ο κύριος Υπουργός, μπορείτε να δείτε και τα πρακτικά της πουλής και τα δελτία τύπου. Και είναι η αλήθεια ότι εμείς οι εργαζόμενοι από το υστέρημά μας δίνουμε για να αγοράσουμε τόνερ, δεν έχουμε χτυπωτές. Δεν έχουμε αναλώσιμα υλικά. Και προκειμένου να εκδοθεί μια σύνταξη, επειδή δεν έχουμε τόνερ, βάζουμε από την τσέπη μας, από το υστέρημά μας, να αγοράσουμε τόνερ από την αγορά και να αγοράσουμε και χαρτί προκειμένου να εκδώσουμε ήδη στην εξοδοτική απόφαση ή αν αφορά κάτι άλλο σε άλλο τμήμα, την απόφαση η οποία θα πρέπει να εκδοθεί να την πάρει ο πολίτης. Λοιπόν, να μείνουμε στο θέμα αυτό για την κατάσταση που επικρατεί στον ΕΦΚΑ, καθώς τα παράπονα των πολιτών είναι αρκετά και για διάφορους τομείς. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο της τηλεόρασης επιλογής, τον κύριο Θόδωρο Ελιόγλου. Καλησπέρα, κύριε Ελιόγλου. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές, τους πολύ βασανισμένους τηλεθεατές. Έχεις και δική σου εμπειρία. Ακριβώς, ως πολίτης παίρνω και εγώ αυτή τη στιγμή να εκφράσω τα παράπονα μου στο δελτίο ειδήσεων. Διότι άκουσα το ρεπορτάζ, πραγματικά δεν είναι προγραμματισμένο να βγω και το ξέρεις, αλλά άκουσα το ρεπορτάζ τώρα που παίζεται και πήρα και εγώ να προσθέσω επάνω σε αυτά που είπαν οι πολίτες. Όπως ο άλλος που ήρθε 65 χιλιόμετρα και λέει δεν σηκώνουν τα τηλέφωνα. Λοιπόν, έχω να προσθέσω και εγώ επάνω σε αυτό ότι μία εβδομάδα περίπου έπαιρναν καθημερινά και θα σου δώσω και τα τηλέφωνα. Στο 95-917, στο 95-929, και στο προϊσταμένο στο 95-939. Έπαιρνα κάθε μέρα 4-5 φορές την ημέρα. Ουδέποτε κανείς είχε στο τηλέφωνο. Κάποια στιγμή, ότου θαύματος και μάλλον κατά λάθος, η εκπαραδρομήσεις μπορεί να περιμένει κάποιο άλλο τηλέφωνο, στο 95-929 το σήκωσε κάποιος κύριος. Του είπα τι θέλω, μια πληροφορία για το θέμα των καταβολών. Μου λέει, δεν δίνουμε πληροφορίες, μου λέει, από το τηλέφωνο. Να πείτε από εδώ. Του λέω, δεν είναι σημαντικό. Τέλος πάντων, όχι, μου λέει πρέπει να πείτε από εδώ. Εντάξει, του λέω, με ποιον κύριο μιλώ για να κλείσω το ραντεβού. Ποιον κύριο θα έρθω να βρω. Ναι. Απλά πράγματα, δεν είναι. Και ξέρεις ότι όλοι οι υπάλληλοι που σηκώνουν τηλέφωνο είναι υποχρεωμένοι να λένε το όνομά τους. Λέω, εγώ είμαι ο Θόδωρος του Λιώμου, θέλω να κλείσω ένα ραντεβού λοιπόν και σε ρωτώ με ποιον κύριο μιλώ για να έρθω εκεί να σας συναντήσω. Δεν σου λέω, μου λέει. Μάλιστα. Γιατί? Και εμένα έκπληκτος. Λέω, δεν κατάλαβα, γιατί δεν μου λέτε. Πώς θα γίνει, δηλαδή, αν πάθω εγώ, ποιον θα βρω. Εγώ λέει, πού ξέρω, λέει, μη μιλάω. Αχα. Μα του λέω, κύριε, σας είπα, είμαι ο Θόδωρος Ελιόγλου, βλέπετε και το τηλέφωνο μου. Και του είπα ότι είμαι και ο πρόεδρος της επιλογής και τα λοιπά. Και εγώ που το ξέρω, μου λέει, ότι λες αλήθεια. Εκεί πλέον, Γιώργο, ξέχασα και πώς με λένε. Δηλαδή, έμεινα έκπληκτος. Του λέω, είσαι με τα καλά σου. Όχι, μου λέει, δεν σου λέω, ποιος είναι. Ξαναλέω για κάθε αρμόδιο, το τηλέφωνο είναι 95-929. Πραγματικά για την ώρα ήθελα να ξεκινήσω να πάω, αλλά επειδή ήμουν τόσο οργισμένος, απέτυχα να πάω για να μην είναι μια φασαρία. Δηλαδή, ένας ασυνείδητος, εντελώς ασυνείδητος υπάλληλος, αν θέλει να μου κάνει μήνυση για να μάθω και το όνομά του. Ασυνείδητος υπάλληλος, αρνούνται να πει το όνομά του, ενώ είναι εκ του νόμου υποχρεωμένος να πει. Τι θα πει, εγώ δεν ξέρω με ποιον μιλάω. Όταν του δίνει τα στοιχεία, προφανώς ξέρει. Μα και να μην του δώσει ένα πολίτη τα στοιχεία. Ήδη από την ώρα που σηκώνει, Γιώργο, μην επειδή το έψαξε αυτό το θέμα. Από την ώρα που παίρνει μια υπηρεσία, είσαι μέσα στην υπηρεσία, δεν είναι. Άρα λοιπόν το όνομά σου πρέπει να είναι στη διάθεση του κάθε δημότη που παίρνει τη λέξη. Και όλα αυτά για να κλείσει ένα ραντεβού, να πα από εκεί. Για να κλείσει ένα ραντεβού και μου λέει, δεν σου λέω. Φοβερό. Λοιπόν, κάνω για μία ακόμη φορά. Δηλαδή, και ξαναλέω, πέρασε και μία εβδομάδα δεν σήκωνε κανείς το τηλέφωνο. Δηλαδή, είναι δυνατόν να μην υπάρχουν άτομα στο γράφειο και μάλιστα επειδή ζήτησα δύο πρόσωπα συγκεκριμένα. Δεν θα αναφέρω τώρα το όνομά τους. Αλλά ο ένας ήταν ο προϊστάμενος. Λέω, ο κύριος προϊστάμενος, δεν είναι εδώ, μου λέει.
Η κυρία Τάδε δεν είναι εδώ, μου λέει. Είναι γεγονός πως αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα, είδαμε και στο ρεπορτάζ, από έλλειψη υλικοτεχνικού εξοπλισμού κτλ. Ενδεχομένως να έχουν και έλλειψη. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με το ναι, ενδεχομένως να έχουν και έλλειψη προσωπικού, αλλά. Τηλέφωνο δεν έχει σχέση με το αλλά από εκεί και μετά, όπως θες και εσύ, το να βγεις στο τηλέφωνο και να δώσεις τις πληροφορίες που πρέπει και το όνομά σου. Όχι, παράγεται. Όπως λένε όμως όλοι οι υπόλοιποι, δεν σηκώνουν το τηλέφωνο. Ναι, ναι. Δηλαδή αυτό το πράγμα, αυτός ο διαμαμφωτισμός, αυτή η ασυνειδησία, αυτή η έλλειψη αίσθηση του καθήκοντος. Και όπως είπε, σύζησα σε κάποιον μια φορά στο δημόσιο, του λέω με συγχωρείς, αν εσύ πας σε μια άλλη υπηρεσία και ένας άλλος ανόητος σαν εσένα συμπεριφερθεί κατά τον ίδιο τρόπο θα σου αρέσει. Προφανώς δεν θα του αρέσει. Ναι, άρα λοιπόν γιατί το κάνεις. Γιατί ταλαιπωρείς, δεν μας φτάνουν οι ταλαιπωρείς από την ακρίβεια, από όλα αυτά τα χρόνια που έχουμε περάσει όλοι οι πολίτες, όλοι οι δημότες. Έχουμε και τους λεγόμενους βολεμένους να ταλαιπωρούν. Δηλαδή ο καθένας μετατρέπεται σε ένα μικρό δικτάκτορα και αρνείται έτσι να κάνει το καθήκον του. Εγώ δεν ζητάω να κάνει κάτι περισσότερο. Και είναι και πολύ απλό και εύκολο τώρα να μιλήσεις με καλό τρόπο στον πολίτη που παίρνει τηλέφωνο εδώ στα στοιχεία που χρειάζεται. Δεν χρειάζεται και κάτι. Μα είναι υποχρεωμένος να το κάνει. Και πέρα και υποχρεωμένος να μην είναι που είναι, δεν είναι κακό να έχει μια καλή επαφή με τον πολίτη και να δίνεις τις πληροφορίες που χρειάζεται. Ανθρώπινα δηλαδή. Αυτό που λέει ανθρώπινα. Ευχαριστή ανθρώπινα. Και ένα συνάνθρωπό του δηλαδή. Και όταν σου λέω το όνομά μου, την ιδιότητά μου και όλα αυτά και μου λες και που ξέρω εγώ τι μου λες αλήθεια λέει. Ναι. Αν είναι δυνατόν. Ναι. Εγώ θα κλείσω λέγοντας το εξής. Κάνω άλλη μια φορά αίτηση σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους να σταματήσουν να πυροβολούν τα πόδια τους. Με αυτό που κάνουν, κάθε φορά που η κάθε κυβέρνηση εξαγγείλει μια ιδιωτικοποίηση ενός τομέα του ευρύτερου δημοσίου τομέα, ο κόσμος αγανακτισμένος λέει να πάει στο δημόσιο, να πάνε δηλαδή, να το πάρει ιδιώτης. Να το πάρει ιδιώτης. Εγώ είμαι υπέρ του να παραμείνουν κάποιες υπηρεσίες τουλάχιστον στο δημόσιο. Αλλά οι ίδιοι κάνουν ό,τι μπορούν και αν έχουν την αίσθηση, α, εμένα δεν με νοιάζει και να γίνει εγώ είμαι τακτοποιημένος, ας σκεφτούν τα παιδιά τους, ας σκεφτούν το μέλλον κάποιων άλλων ανθρώπων. Δεν μπορεί να συνεχίσουν έτσι με αυτή τη λογική. Εγώ έχω βγει πολλές φορές και έχω επισημάνει, λίγες φορές βέβαια, αλλά και πραγματικά δημοσίους υπαλλήλους που δίνουν την ψυχή τους. Υπάρχουν και αυτοί, αλλά δυστυχώς είναι ελάχιστοι. Ελπίζουμε το πράγμα να διορθωθεί. Εγώ περιμένω από τον προϊστάμενο του ΕΦΚΑ, τον κύριο Κεσκίνη, δεν είμαι στικό από το όνομά του. Είναι ο κύριος Κεσκίνης, προϊστάμενος, τον οποίο τον ζήτησα και προχθές. Να πάρει μέτρα, διότι εμείς θα το συνεχίσουμε το ρεπορτάζ. Δεν θα επιτρέψουμε σε καμιά υπηρεσία έτσι, να αφαιρεθεί και να μην κάνει το καθήκον τους. Θα συνεχίσουμε συνεχώς τα ρεπορτάζ μέχρι να ευαισθητοποιηθούν και να κάνουμε αυτό που πρέπει. Να κάνουμε τουλάχιστον αυτά που πρέπει να κάνουμε, που έχουν υποχρεώσει. Αυτονόητα δηλαδή. Πρώτα, σας ευχαριστούμε για την παρέμβαση και χρόνια πολλά μια και ιστορία. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Με υγεία. Καλό βράδυ. Με υγεία. Δεν υπάρχουν λέξεις να περιγράφουν την αγάπη σου για το μωρό σου. Υπάρχει όμως μία που περιγράφει τη φροντίδα που θέλεις για το βρεφικό δερματάκι του. Sensitive. Babylino Sensitive. Συνδυάζουν σε μία μονοπάνα την άριστη απορροφητικότητα, συγκρατώντας τη μεγαλύτερη ποσότητα υγρασίας από κάθε άλλη πάνα με την πιστοποιημένη φιλικότητα. Η πρώτη πάνα στην Ευρώπη με πιστοποίηση Ecotex. Συστήνεται από τους ειδικούς. Babylino Sensitive. Για αποδεδειγμένη προστασία και sensitive φροντίδα σε μία μονοπάνα. Ξεκινήσαμε. Ένα φιλόδοξο σχέδιο άρχισε. Με το Ελλάδα 2.0 η χώρα γίνεται πιο ψηφιακή, πράσινη, με κράτος φιλικό προς τον πολίτη. Προωθώντας την πράσινη μετάβαση. Προχωρώντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό σε υγεία, παιδεία, δημόσιο τομέα. Με αποτελεσματικές πολιτικές κοινωνικής συνοχής. Αυξάνοντας τις ευκαιρίες απασχόλησης. Με μεγάλες ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις. Η Ελλάδα απελευθερώνει τις δυνατότητές της. Ελλάδα 2.0. Μας αφορά όλους. Μάθε περισσότερα στο greece20.go.gr. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Διαφορετική πορεία φαίνεται να χαράζει ο Δήμαρχος Θεμανούλη Παπά Δημήτρης Νότας σε ό,τι αφορά τα φωτοβολταϊκά.
καθώς μιλώντας στο χθεσινό κεντρικό δελτίο του επιλογές, ξεκαθάρισε πως αν απολυθεί η προσφυγή που θα καταθέσουν για την απόφαση της αποκεντρωμένης που επιτρέπει το έργο, τότε δεν θα μπορεί να κάνει τίποτα άλλο παρά να συμφωνήσει στο να γίνει η επένδυση αυτή στο Μενίκιο Όρος. Διαφορετική ρότα φαίνεται πως χαράζει ο Δήμος Εμμανουήλ Παπά και ο Δήμαρχος Δημήτρης Νότας μετά τη θετική απόφαση της αποκεντρωμένης διοίκησης για την γιγαντιαία επένδυση των φωτοβολταϊκών στο Μενίκιο Όρος. Η απόφαση της αποκεντρωμένης είναι θετική, τουλάχιστον σύμφωνα με τα λόγια του κ. Χρυσάφη. Αν εσείς πείτε που έχετε στην ιδιοκτησία σας την έκταση, δεν τον νοικιάζομαι, κάπου εκεί τελειώνει το ζήτημα. Ναι, κοιτάξτε, τώρα όμως γι' αυτό ήθελα να κάνουμε αυτή τη συζήτηση που κάναμε μέχρι τώρα. Μέχρι σήμερα, μέχρι που κοινοποιήθηκε στη διάβγεια αυτή η απόφαση της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, η συζήτηση είχε να κάνει με τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Από σήμερα και αύριο πρέπει να δούμε αυτό που λέτε. Εάν θα κάνουμε προσφυγή προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος κατά της συγκεκριμένης αδειοδότησης. Προσέξτε, εμείς έχω πει όταν κάναμε την πρώτη συζήτηση στις 30 Νοεμβρίου του 2021, πριν από 2,5 μήνες και πλέον, έχω πει ότι εγώ είμαι προσωπικά, εκφράζοντας προσωπική μου άποψη, ότι είμαστε υπέρ των ΑΠΕ. Γιατί το να καταστρέφουμε μέσω του λιγνίτη το φυσικό μας περιβάλλον και να μην αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια ή τη δύναμη από την ενέργεια του νερού. Ναι, είστε υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Πρακτικά τώρα, όταν θα έρθει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, τι θα πει ο Δήμος Εμμανουήλ Παπά, θα τον νοικιάσει το χώρο ή όχι? Κοιτάξτε, σας είπα και πάλι ότι αυτό είναι η συζήτηση που πρέπει να αρχίσει αφού κάνουμε και την προσφυγή προς τον Υπουργό, αφού απορρίψει και ο Υπουργός τις αιτιάσεις μας, αν μείνει και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας ότι δεν επηρεάζει η συγκεκριμένη επένδυση στο φυσικό περιβάλλον, ναι, τότε οποιοδήποτε επιχείρημα έχουμε ως τοπικές κοινωνίες έχοντας κάποιες επιφυλάξεις απέναντι σε ένα τόσο γιγαντιαίο έργο, θα πρέπει να πάρθουν. Δεν θα έχουν πλέον νομική βάση. Να θυμίσουμε ότι λίγο καιρό πριν, μιλώντας και πάλι στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Επιλογές και στο Γιώργο Καπετάνιο, εμφανίζονταν αντίθετος στην επένδυση αυτή, δίνοντας μάλιστα και ως Δημοτικό Συμβούλιο αρνητική γνωμοδότηση. Και με τις ελάχιστες γνώσεις που έχουμε, ένα μεγάλο πρόβλημα στο μέλλον, σε όλο το οικοσύστημα που έχει να κάνει με το Μενίκιο Όρος. Δηλαδή, δεν θα πρέπει να εξεταστεί η μελέτη αυτή μόνο στις 4.100 στρέμματα που θα καταλαμβάνει το έργο που θα κατασκευαστεί. Άρα τα προβλήματα θα προκύψουν για όλο το Μενίκιο. Με βάση τις υδρολογικές μελέτες και τις γεωλογικές μελέτες, κύριε Καπετάνιε, η συγκεκριμένη περιοχή είναι ο υδρολογικός, θα έλεγα, πνεύμονας όχι μόνο του Μενικίου Όρους, αλλά και της πεδιάδας που βρίσκεται στους πρόποδες του Μενικίου Όρους. Ότι μελετάει τι προβλήματα θα δημιουργήσει η κατασκευή του φωτοβολταϊκού πάρκου στα 4.100 μέτρα και μόνο. Γίνατε αντιληπτός, κύριε Νότα, προβλήματα και στις πηγές του Αγίου Ιωάννη που ιδρεύει ένα μεγάλο μέρος της πόλης των Σερών. Τι μπορεί να άλλαξε από τα μέσα Ιανουαρίου του 2021 έως τα τέλη Φεβρουαρίου του 2022 και ο κύριος Νότας εμφανίζεται αντίθετος με τη δική του άποψη? Γιατί το Μενίκιο Όρος τότε ήταν πολύτιμο για τα νερά του κάμπου και σήμερα αυτά εμφανίζονται και δεν είναι υπολογίσιμα για κατοίκους και καλλιέργειες? Μα η επιφυλάξη σας από την αρχή, κύριε Νότα, που είχαμε ξαναμιλήσει πριν λίγες ημέρες, ήταν αυτή. Ότι είχατε δηλώσει και τότε ότι είσαστε υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά για το συγκεκριμένο έργο και το συγκεκριμένο μέγεθος του έργου είστε αρνητικός, είχατε πει. Ακριβώς έτσι. Τώρα σας βλέπω ότι πάτε λίγο να το φέρετε αλλιώς το πράγμα. Αυτό το επικαλούμε για να σας πω ότι εμείς δεν αντιμετωπίζουμε φοβικά τις επενδύσεις στο επίπεδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Είμαστε υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ναι, αλλά μιλούμε, σήμερα μας λέτε ότι αν και απορρίψει ο Υπουργός την έσταση που θα κάνετε επί της μελέτης, ουσιαστικά γέρνετε στο θετικό της υπόθεσης, να γίνει δηλαδή το έργο. Εγώ είπα λοιπόν ότι θα είμαι ο τελευταίος που θα πω όχι
σε μια επένδυση η οποία τηρεί τους νόμους και το Σύνταγμα του ελληνικού κράτους και η οποία με βάση τους νόμους και το Σύνταγμα δεν βλάπτει η συγκεκριμένη επένδυση στο φυσικό περιβάλλον. Αλλά αυτό είναι μια συζήτηση που θα γίνει σε άλλον χρόνο. Ναι, ίσως ο νόμος αρνητικός στην επένδυση αυτή. Προσέξτε, τώρα σας βλέπω... Θέλω να το διευκρινίσω, κύριε Καπετάνιε. Ήμασταν αρνητικοί στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ναι. Πιστεύαμε και πιστεύουμε ακόμη και σήμερα ότι αυτή η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων δεν βλέπει όλες τις παραμέτρους και δεν βλέπει το μενίκαιο όρος ως ενιαίο υποθέτηση. Ναι, άρα λέτε αν η εταιρεία φέρει μια μελέτη διαφορετική που να δείχνει ότι δεν γίνεται ζημιά στο περιβάλλον ή δεν γίνεται τόσο μεγάλη ζημιά, αυτομάτως η πρώτη μελέτη την οποία θεωρήσατε αρνητική, δεν τη θεωρήσατε καλή, την ξεγράφετε? Μα παραδέχεται και ο ίδιος ο εκπρόσωπος της εταιρείας παρουσίας στο ΠΕΣΠΑ, παραδέχεται ότι θα γίνει η σχετική γεωλογική μελέτη και θα κατατεθεί εκ νέου συμπληρωματικά στην υπιστάμενη μελέτη. Εγώ δεν φοβάμαι να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο το θέμα. Και δεν φοβάστε ποτέ να καταλάβουμε για μία ακόμη φορά να ψηφίσετε και θετικά. Σας λέω και πάλι, εάν η συντεταγμένη κοινωνία μας με όλα τα όργανα, με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας δηλώνει ότι η μελέτη δεν βλάπτει το φυσικό περιβάλλον, εγώ δεν μπορώ να λειτουργώ ως θεσμικό πρόσωπο με αμφιβολίες. Στις κάλπες τώρα, μετά από πολύ καιρό, οδηγούνται οι κοινωνικοί λειτουργοί της χώρας για να εκλέξουν το νέο διοικητικό του Συμβούλιο. Ο Κωνσταντίνος Παριζιάννης, ένας εκ των υποψηφίων, καλεί τους συναδέλφους του να συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία. Στις κάλπες οδηγούνται την Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου οι κοινωνικοί λειτουργοί της χώρας προκειμένου να αναδείξουν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο στο Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας. Την Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου, μια μεγάλη μέρα για τους κοινωνικούς λειτουργούς. Μετά από αρκετά χρόνια και πάλι θα έχουμε εκλογή για τον ΣΚΛΕ. Το όργανό μας, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, το οποίο αριθμεί πάνω από 8.000 συναδέλφους. Μια εκλογική διαδικασία, η οποία θα γίνει λόγω και της πανδημίας ηλεκτρονικά, οπότε αναμένεται να έχουμε και υψηλή συμμετοχή. Εγώ κατέρχομαι σε εκλογές με την στροφή, η οποία απαρτίζεται από 35 συναδέλφους επιστήμονες με υψηλή κατάρτιση, άφθαρτη, μακριά από αντιλήψεις δικαστηρικές παλαιού τύπου, έχοντας βέβαια την διάθεση μαζί με όλους τους συναδέλφους από όλους τους συνδυασμούς, μέσα σε κλίμα ομόνοιας, να βοηθήσουμε τον ΣΚΛΕ να γίνει πρωταγωνιστής. Οι κοινωνικοί λειτουργοί χρειάζονται σε όλη την κοινωνία, χαρακτηρίζοντας απαραίτητη την παρουσία των κοινωνικών λειτουργών σε όλες τις δομές. Οι κοινωνικοί λειτουργοί, οι οποίοι είναι κοντά στους ανθρώπους, στους συμπολίτες μας, στους συνδημότες μας, ειδικά τώρα και με την πανδημία του COVID-19, όπου τα προβλήματα είναι πολύ αυξημένα, είμαστε κοντά στον άπορο, τον άστεγο, σε όλους αυτούς οι οποίοι δοκιμάζονται σε καθημερινή βάση και δίνουν αγώνα επιβίωσης. Βέβαια, αγώνα επιβίωσης δίνουμε και εμείς στους κοινωνικοί λειτουργοί. Είναι πολλοί συνάδελφοι που είναι στην ανεργία, εργάζονται με συμβάσεις μικρής χρονικής διάρκειας. Υπάρχει μεγάλη ανησυχία. Ο ρόλος των επιστημονικών έχει υποβαθμιστεί σε μεγάλο επίπεδο. Οπότε προσπαθούμε μέσα από την στροφή να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει ποιος είναι ο βασικός μας στόχος. Πάνω απ' όλα να βοηθήσουμε τον ΣΚΛΕ να πάει μπροστά. Ο κύριος Μπαζηριανίδης καλεί τους συναδέλφους του να συμμετέχουν στη διαδικασία και είναι ένας εκ των υποψηφίων. Όσοι επιθυμούν, υπάρχει και στη σελίδα μας στροφή.net, που μπορεί να ενημερωθούν άμεσα για τις θέσεις μας. Καλώ όλους τους συναδέλφους να δώσουν βροντερό παρόν στην διαδικασία, προκειμένου να βγούμε πιο δυνατοί ως κοινωνική λειτουργή και να μπορούμε να παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες στους ωφελούμενους. Θέλουμε να βοηθήσουμε και την περιοχή μας, άλλωστε είμαι γέννημα Θρέμας Αιρέως. Εγώ κατεβαίνω στο τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας, οπότε θέλουμε να βοηθήσουμε την περιοχή μας, η οποία και αυτή, λόγω και του COVID-19, δοκιμάζεται από τα προβλήματα και θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, πάνω απ' όλα βέβαια να βοηθήσουμε τον ΣΚΛΕ. Αυτό είναι το μέλημά μας, γιατί ο ΣΚΛΕ, όπως είπα, αριθμεί πάνω από 8.000 μέλη, υπάρχει μεγάλη δυναμική και η κοινωνική λειτουργία είναι πάντα κοντά στον αδύναμο. Από σήμερα ξεκίνησε η διάθεση δωρεάν 5 self-test σε όλους τους μαθητές αλλά και στους εμβολιασμένους εκπαιδευτικούς προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες σε ελέγχο μέχρι 15 Μαρτίου. Ξεκίνησε από σήμερα μέχρι και την Τετάρτη 2 Μαρτίου η διάθεση 5 δωρεάν self-test
στους μαθητές και στους εμβολιασμένους εκπαιδευτικούς, τα οποία θα τους καλύψουν για 2 εβδομάδες. Από σήμερα το πρωί άνοιξε η πλατφόρμα για τη διάθεση των self-test για τους μαθητές και για τους εμβολιασμένους εκπαιδευτικούς. Θα πάρουν 5 τεστ για 2 εβδομάδες. Τώρα ξανά μάλλον θα δώσουν προς τις 15 τόσο Μαρτίου, υπολογίζω. Είναι μέχρι την άλλη Τετάρτη στις 2 Μαρτίου. Η πλατφόρμα είναι γεμάτη από το πρωί. Η πλατφόρμα από το πρωί είναι γεμάτη γιατί είχαν αργήσει, είχαν καθυστερήσει λίγο να τα δώσουν, μια αλήθεια. Και από το πρωί συνέχεια έρχονται και προμηθεύουν τα self-test τα παιδιά και οι καθηγητοί, οι δάσκαλοι. Τα τεστ για κάποιους δεν είχαν φτάσει καθώς είχε χρειαστεί να τα χρησιμοποιήσουν λόγω κρουσμάτων. Νομίζω κάποιοι από ό,τι μου έχουν πει είχαν ακόμα. Κάποιοι όμως τα είχαν εξοδεύσει ενδιάμεσα γιατί όταν υπάρχει ένα κρούσμα στο σχολείο, στην τάξη, κάνουν επιπλέον τεστάκια. Είχαν μέχρι και τη Δευτέρα. Η κατάλληλη ώρα για να τα προμηθευτούν είναι μετά το μεσημέρι. Από ό,τι είδα σήμερα από το πρωί είναι γεμάτη η πλατφόρμα. Βέβαια τώρα σήμερα είναι η πρώτη μέρα. Πιστεύω όμως κατά το μεσημέρι, κατά τις 2 η ώρα, 2.30 που κλείνουμε ή και το βραδάκι, μετά τις 8.30, είναι πιο εύκολα τα πράγματα. Και πάλι δίνουμε, δεν είναι αυτό το θέμα. Απλώς λίγο καθυστερούν. Κάνουν 2-3 λεπτά μέχρι να ανεβεί στην πλατφόρμα το άμυκο τους και να δούμε άμα δικαιούνται το τεστ. Συνάντηση με τον συντονιστή της αποκεντρωμένης διοίκησης της Μακεδονίας Θράκης και ο Δήμαρχος της Θεσσαλονίκης, Αθανάσιος Μασλαρινός, όπου και υπέγραψαν την παράταση της σύμβασης μίσθωσης του δικαιώματος εκμετάλλευσης του γεωθερμικού δυναμικού πεδίου στο θέμα. Συνάντηση με τον συντονιστή της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, Ιωάννη Σάβα, έχει ο Δήμαρχος της Θεσσαλονίκης, κ. Αθανάσιος Μασλαρινός, στο γραφείο του κ. Σάβα, στην έδρα της Άδυνθ. Κατά τη συνάντηση, ο συντονιστής και ο δήμαρχος πρόεδρος της ΔΕΙΑΒ υπέγραψαν την παράταση της σύμβασης μίσθωσης του δικαιώματος εκμετάλλευσης του γεωθερμικού δυναμικού του πεδίου τοπικού ενδιαφέροντος θερμών υγρήτας της Περιφερειακής Ενότητας Σερών. Η ΔΕΙΑΒ Βυσαρτίας θα μπορέσει να εκμεταλλευτεί για ακόμα 20 χρόνια το γεωθερμικό δυναμικό από τη γεώτρηση που έχει ήδη υλοποιήσει σε δημοτικό οικόπεδο. Η γεώτρηση αυτή μπορεί να αποδώσει περίπου 2.500 κιλοβάτ θερμικά, ώστε να αντικαταστήσει τη χρήση συμβατικών καυσίμων. Η ενέργεια αυτή προβλέπεται να διοχετευθεί σε αγρότες περιοχής για τη θέρμανση θερμοκηπίων και καλλιεργειών. Κάθε μέρα είναι μια μέρα με κέρδος στα Supermarket Kansas. Μέχρι την Τετάρτη, Βιτάμ κλασικό 250 γραμμαρίων, μόνο 99 λεπτά. Μέλισσα μακαρόνια, νούμερο 6 και νούμερο 10, μόνο 90 λεπτά. Ρύζι Καρολίνα Σερών, 1 κιλού, μόνο 1,42. Για τα τοστάκια των μικρών, αλλά και των μεγάλων παιδιών, θα χρειαστείτε σίγουρα κούτερ Ολλανδίας το διαλεγμένο, μόνο 5,30 το κιλό. Επιτραπέζιο νερό Βόρας, 1,5 λίτρου, η εξάδα, μόνο 89 λεπτά. Ακόμη, πάνε Μπιλίνο, μικρές συσκευασίες 50% πιο φθηνά. Και εκατοντάδες άλλα προϊόντα σε σταθερά χαμηλές τιμές κάθε μέρα. Κάτι άλλαξε στα σούπερ μάρκετ Κάντζας. Εσείς το μάθατε. Κάρα Μολέγος. Το καταλαβαίνεις και μόνο από το άλλο. Εγώ στο φρυγάνισμα. Έχω πάντως, παιδιά, το καταλαβαίνω στη γεύση. Χωρίς προσοχή, χωρίς συντηρητικά, το γράφει. Ξέρεις τι διαβάζεις, ξέρεις και τι τρως. Ψωμί για τους καραμολέγους από 100% φυσικά συστατικά, χωρίς πρόσθετα, χωρίς συντηρητικά και με σφραγίδα. Περιορισμένη είναι η κίνηση στην αγορά των υγρών καυσίμων, καθώς οι καταναλωτές βλέπουν καθημερινά αυξήσεις στις αίρες της μέσης αμόλυβδης, αλλά και του αερίου και του πετρελαίου έχουν εκτιναχθεί. Νέα αύξηση σημειώθηκε στην τιμή της βενζίνης αυτή την εβδομάδα. Στις αίρες αυτή τη στιγμή η τιμή διαμορφώνεται στο 1,88 με 1,90 για την απλή αμόλυβδη. Το πετρέλαιο θέρμανσης κυμαίνεται από 2,22 με 2,55 το λίτρο. Τις τελευταίες μέρες έχουμε μια μεγάλη άνοδο της τιμής της βενζίνης. Έχουμε φτάσει στα επίπεδα του 2014 και πιο πάνω αρκετά θα έλεγα, δηλαδή οι τιμές που συναντάμε στα βενζινάδικα αυτή τη στιγμή θα έλεγα είναι εξωπραγματικές για την ελληνική οικονομία. Έχουμε πάει στο 1,88 και βαδίζουμε προς 1,90 λεπτά το λίτρο μόνο στην απλή την αμόλυβδη. Το πετρέλαιο θέρμανσης είναι γύρω στο 1,22 με 1,225.
Και περιμένουμε τις εξελίξεις στο ρουσοκρανικό που αναμένονται από μέρα σε μέρα, οι οποίες θα δώσει καινούργια όθηση στις τιμές. Σε υψηλά επίπεδα όμως κυμαίνεται και το αέριο και συγκεκριμένα από 1,05 με 1,07 το λίτρο. Στο υγραέριο έχουμε την τιμή 1,05 με 1,07 και λίγο παραπάνω το λίτρο, και εδώ συναντάμε μεγάλες τιμές αναλογικά στο υγραέριο από προηγούμενες χρονιές, το οποίο ανεβαίνει και αυτό όπως και η βενζίνη. Δεν υπάρχει διαφορά δηλαδή. Όπως λένε οι πρατηριούρχοι, η αύξηση αυτή θα περάσει κατευθείαν στους καταναλωτές που θα δουν για άλλη μία φορά το πορτοφόλι τους να αδειάζει. Κοιτάξτε, ήδη τα χρηματιστήρια ανταπεξέλθαν με 2% αύξηση εχθές. Αναπόφευκτα αυτή η τιμή θα περάσει τις επόμενες μέρες και στις αντλίες των πρατηρίων και κατά επέκταση στους καταναλωτές. Δυστυχώς για μια ακόμα φορά θα υποστούν μια καινούργια αύξηση. Ο κόσμος πάντως είναι μαζεμένος και η κίνηση είναι περιορισμένη. Η κίνηση είναι περιορισμένη, δεν το συζητάμε. Ήδη τα ταξίδια τα μεγάλα Σαββατοκύριακα δεν υπάρχουν πια. Ο κόσμος κινείται αναγκαστικά για να κάνει τη δουλειά του και τίποτα άλλο. Και αυτό βάζοντας το απαραίτητο ποσό για να περάσει τη μέρα. Δεν θα το έλεγα, ο κόσμος είναι συγκεκριμένος. Τώρα αν έχουν γίνει κάποιες καινούργιες μετατροπές, αυτό θα το δούμε στο επόμενο χρονικό διάστημα. Μετά από την ανάδειξη του θέματος από την εκπομπή κάθε μεσημέρι και την Ελένη Μωραΐτη που αφορούσε την ασφαλή διέλευση των φοιτητών προς το Πανεπιστήμιο στην οδό του Κηδίδου, δόθηκε λύση με την παρέμβαση της αρμόδιας υπηρεσίας του Μήμου, η οποία προχώρησε στην κατασκευή διάβασης. Λύση δόθηκε στο πρόβλημα των φοιτητών με τη διέλευσή τους προς το Πανεπιστήμιο, καθώς χρειάζεται να διασχίσουν την οδό του Κηδίδου, που είναι δρόμος ταχείας κυκλοφορίας, και πιο συγκεκριμένα στο σημείο που ενώνεται με την οδό Φίβα Παπαδημητρίου. Το θέμα είχε τεθεί στην εκπομπή κάθε μεσημέρι με την Ελένη Μωραΐτη και τότε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος είχε διαβεβαιώσει ότι θα δουν το πρόβλημα αυτό. Δεν κατασκευάζεται ο ποδηλατόδρομος που ξεκίνησε ένα έργο που ξεκίνησε την προηγούμενη του κυριαρχή. Και θα το πω κιόλας, αυτό που εμείς συμπληρώσαμε είναι η αναμόρφωση, η ανάπλαση των πεζοδρομίων δίπλα στο αυτοκίνητο, στο ποδηλατόδρομο. Αυτό που γίνεται τώρα είναι η μελέτη ολοκλήρωσης του συνόλου του ποδηλατοδρόμου που θέλουμε να έχουμε στην πόλη των Σερών, ώστε να προχωρήσουμε κλιματικά στην κατασκευή. Τώρα είμαστε ακόμα στη μελέτη, κύριε Νικτοπάτη. Για τα υπόλοιπα τμήματα, ναι. Για όλα τα υπόλοιπα τμήματα. Άρα έχουμε καιρό ακόμα για να δούμε καινούργιους ποδηλατόδρομους στις Σέρες, στο Δήμο. Ναι, έχουμε. Ναι, μέχρι, η μελέτη είναι κάτι που θα αργήσει πάρα πολύ, αλλά μέχρι να φτάσουμε στο έργο, υπολογίζουμε ότι η μελέτη θα μιλάει περίπου για, θα αναφέρεται σε περίπου 6,5 χιλιόμετρα ποδηλατόδρομο, για να συνδέσουμε όλα τα σημεία τα οποία επιθυμούμε. Και αυτά προφανώς με κάποιο αιτηματικό τρόπο θα γίνει η κατασκευή τους, άρα έχουμε κάποιο χρόνο μέχρι να φτάσουμε να δούμε νέους ποδηλατόδρομους. Σήμερα, με την κάμερα του επιλογές, καταγράψαμε τη νέα αυτή διάβαση που ήρθε να προσθεθεί για την ασφαλή διέλευση των φοιτητών προς την Πανεπιστημιούπολη. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Γιώργος Νικτοπάτης ανέφερε ότι κατά τη διέλευσή τους οι οδηγοί στη διάρκεια της κατασκευής της ταλαιπωρήθηκαν λίγο. Ενώ μάλιστα κάποιοι, σύμφωνα με τον κύριο Νικτοπάτη, περνούσαν πάνω από αυτές την ώρα που τις κατασκεύαζαν. Έγιναν δύο διαβάσεις εκεί στην περιοχή των 40 μαρτύρων. Απλώς δημιουργήθηκε ένα θέμα κακός και εκεί, γιατί έγιναν Σάββατο πρωί, τότε μπορούσε να τις κάνει ο εργολάβος, και σε κάποιες άλλες περιοχές εκεί δημιουργήθηκε κυρίως το θέμα. Πρέπει όλοι να μάθουμε να αφιερώνουμε έστω ένα λεπτό όταν βλέπουμε να γίνεται κάτι καλό. Υπήρχαν οι οδηγοί που περίμεναν πάνω στον περιφερειακό, στον εσωτερικό, με υπομονή 1-1,5 λεπτό το πολύ, και πολύ λέω 1,5 λεπτό για να περάσουν, γιατί όπως έγιναν διαβάσεις από τη μία μεριά το ρεύμα ήταν κλειστό, και υπήρχαν δυστυχώς και αυτοί όπως υπάρχουν πάντα, οι οποίοι υποτίθεται ότι βιαζόταν, κόρναραν, φώναζαν, μιλούσαν άσχημα. Κάλεσμα όλα τα σωματεία, τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους θα απευθύνουν εκπρόσωποι σωματείων για συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο 26 Φεβρουαρίου, με αφορμή τα 2 χρόνια από το ξεκίνημα της πανδημίας του κορονοϊού. Ο πρόεδρος των γιατρών του νοσοκομείου Σερών τονίζει ότι δεν είναι φυσικό επακόλουθο της πανδημίας οι δεκάδες νεκροί καθημερινά και οι δεκάδες επίσης διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ. Κάλεσμα σε όλα τα σωματεία, τους εργαζομένους, τους συνταξιούχους, τους αυτοαπασχολούμενους, τις γυναίκες και την νεολαία. Απέφθηναν για διαμαρτυρία σε μια μεγάλη συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο 26 Φεβρουαρίου στις 12 το μεσημέρι. Όπως σημείωσε ο κύριος Φιλιώσης, είναι μια σημαδιακή ημερομηνία, καθώς πριν 2 χρόνια είχαμε το πρώτο κρούσμα κορονοϊού στη χώρα μας. Τα σωματεία που υπογράφουμε την ανακοίνωση καλούμε
την εργατική τάξη, τους εργαζόμενους των Σερών, να πάρουν μέρος στη συγκέντρωση που γίνεται το Σάββατο 26 Φλεβάρι τις 12 το μεσημέρι στο άγαλμα του Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη. Από εδώ θα αναχωρήσει λεωφορείο στις 10 η ώρα το πρωί μπροστά από το εργατικό κέντρο. Επιλέχθηκε η 26 Φλεβάρι γιατί πριν 2 χρόνια της 26 Φλεβάρι εντοπίστηκε το πρώτο κρούσμα του κορονοϊού στη χώρα μας με τις βαριές συνέπειες που υπήρχαν λόγω της διάλυσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Τα αιτήματά τους είναι. Τα βασικά αιτήματα τα οποία υπάρχουν σε αυτό το συλλαλητήριο είναι ότι κανένας εργαζόμενος χωρίς συλλογική σύμβαση εργασίας ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις. Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού όπως και της 13ης και 14ης σύνταξης. Επαναφορά της κυριακάτικης αργίας σε όρους τους κλάδους. Επίδομα ανεργίας 600 ευρώ για άλλους τους ανέργους χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη λαϊκής κατανάλωσης καθώς και του έμφυα για τα φτωχά εργατικά λαϊκά νοικοκυριά. Μείωση της τιμής του ρεύματος κατά 50% και κατάργηση των φόρων στα καύσιμα και συνολικά στην ενέργεια. Γενναία μείωση των δημοτικών τελών για τα φτωχά νοικοκυριά. Αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ διαγραφή χρεών των φτωχών εργατικών λαϊκών νοικοκυριών. Κανένα λαϊκό σπίτι χωρίς ρεύμα, νερό, τηλέφωνο, όχι στις κατασχέσεις και στους πληστηριασμούς της περιουσίας του λαού. Μέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, στις μεγάλες βιομηχανικές ζώνες, στα σχολεία, στους παιδικούς σταθμούς, στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Κρατική χρηματοδότηση και στήριξη του Δημόσιου Συστήματος Υγείας, επίταξη του ιδιωτικού τομέα της υγείας. Ενίσχυση με νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό στο νοσοκομείο των Σερών και την μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων εργαζόμενων. Κάλεσμα από τις γυναίκες απίθυνη πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών Νομού Σερών. Για μία ακόμη φορά καλούμε τις γυναίκες να δώσουμε δυναμικό παρόν στο μεγάλο συλλαλητήριο για την προστασία του εισοδήματος, της υγείας και των δικαιωμάτων μας. Πραγματική ασπίδα προστασίας είναι η πάλι με κριτήριο τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες μας στην εργασία, στην υγεία, στη μόρφωση των παιδιών μας, στην προστασία της μητρότητας με τη συλλογική μας οργάνωση στο Σύλλογο Γυναικών, στο Σωματείο στις Επιτροπές. Από τα διέξοδα που καθημερινά αντιμετωπίζουμε δεν μπορούμε να ξεφύγουμε ατομικά. Γι' αυτό μετατρέπουμε το θυμό μας και την αγανάκτησή μας σε συλλογική δράση και αγώνα. Διεκδικούμε τη ζωή που αξίζει σε εμάς και τις οικογένειές μας. Ο κύριος Παπαμιχάλης τονίζει ότι δεν είναι φυσικό επακόλουθο της πανδημίας οι δεκάδες νεκροί καθημερινά και οι δεκάδες διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ. Είναι εγκληματική η άρνηση ενίσχυσης του δημοσίου συστήματος υγείας με μαζικές προσλήψεις υγειονομικών. Κλείνουμε 2 χρόνια από την έναρξη της πανδημίας. Αυτό που η κοινή λογική έδειξε αυτά τα χρόνια είναι η αναγκαιότητα του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ενός δημόσιου συστήματος υγείας που να μπορεί να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες οι οποίες έχουν δημιουργηθεί. Αυτό λοιπόν που η κοινή λογική επιτάσσει, η κυβέρνηση δεν το καταλαβαίνει. Και όχι μόνο δεν το καταλαβαίνει, ακολουθεί πιστά τον δρόμο ο οποίος έχει χαραχτεί τα τελευταία χρόνια και με οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον χώρο της υγείας. Έχει ξεκινήσει και από τις προηγούμενες κυβερνήσεις και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Επίσης τονίζει πως τα απογευματινά χειρουργεία τα πληρώνει ο πολίτης, ενώ εάν θέλει δωρεάν το πρωί θα πρέπει να μπει σε λίστα αναμονής. Η ανάγκη η οποία έχει δημιουργηθεί για χειρουργία, η οποία έχει δημιουργηθεί λόγω της έλλειψης προσωπικού, λόγω της έλλειψης αναισθησιολόγων, λόγω του ότι τα νοσοκομεία γίνανε νοσοκομεία μίας νόσου. Την ανάγκη λοιπόν αυτού για να μην υπάρχουν λίστες στα χειρουργεία, τι αποφασίζουν να κάνουν απογευματινά χειρουργεία. Τα απογευματινά χειρουργεία, για να καταλαβαίνει ο κόσμος, είναι
χρήματα τα οποία θα πάει να πληρώνει. Δηλαδή είναι χειρουργία τα οποία θα τα πληρώνει ο ίδιος ο κόσμος. Έρχεται λοιπόν και σου λέει η κυβέρνηση ότι εγώ σου δίνω μια επιλογή αν θες να χειρουργηθείς δωρεάν, αλλά μπες σε λίστες χειρουργείων οι οποίες θα είναι ένα χρόνο, δύο χρόνια, τρία χρόνια. Αν θες λοιπόν να έχεις καλύτερη ποιότητα και να μπορέσεις να το κάνεις πιο γρήγορα, πλήρωσε. Πλήρωσε είτε στο ιδιωτικοποιημένο δημόσιο νοσοκομείο με τα απογευματινά χειρουργία, είτε στον ιδιωτικό τομέα κατευθείαν. Τέλος, για τα προβλήματά τους μίλησε ο κύριος Χουβαρδάς. Οι άνθρωποι με αναπηρία το τελευταίο διάστημα βιώνουν μια εξαιρετικά κρίσιμη και δύσκολη κατάσταση όσον αφορά τις ανατιμήσεις στο ρεύμα. Οι βλάβες, οι διάφορες κινητικές και όχι μόνο για άλλες κατηγορίες συναδέλφων απαιτούν τη μεγαλύτερη ενεργειακή κατανάλωση και ως εκ τούτου αυτό έχει άμεσο αντίκτυπο στο εισόδημα του καθενός και στους όρους διαβίωσης του λόγω των εξαιρετικών ανατιμήσεων που υπάρχουν το τελευταίο διάστημα. Με δεδομένη ότι η κατάσταση αυτή θα συνεχιστεί τόσο στα πλαίσια της εμπορευματοποίησης της ενέργειας και της αντιμετώπισης της ως ένα ακριβό εμπόρευμα, όσο και με τις γενικότερες διεθνείς εξελίξεις οι οποίες υπάρχουν και είναι ιδιαίτερα ανησυχητικές, έχουμε μπει σε μια διαδικασία συντονισμού με τους υπόλοιπες ευπαθείς ομάδες για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα, διεκδικώντας ουσιαστικά μέτρα προστασίας των ευπαθών ομάδων από τις ανατιμήσεις στο ρεύμα. Στο Ράδιο Αργύλα έπαιξε για μία ακόμη φορά ρεπορτάζ της τηλεόρασης του Επιλογές. Αυτή τη φορά ήταν οι αγρότες και οι δηλώσεις τους. Στο Ράδιο Αργύλα έπαιξε για άλλη μια φορά ρεπορτάζ της τηλεόρασης Επιλογές. Αυτή τη φορά ήταν οι αγρότες των Σερών και οι δηλώσεις τους. Την ώρα του ρεπορτάζ χτύπησε το τηλέφωνο και αυτό έγινε αφορμή για το σχολιασμό των γνωστών και αγαπητών παρουσιαστών. Τι μας λείπει, τι συμβαίνει στη χώρα αυτή κάθε εποχή, κάθε χρόνο τέτοια εποχή. Η κινητοποίηση των αγροτών. Ναι, ρε φίλε. Θεσμός. Θεσμός. Είναι παράδοση στην Ελλάδα. Και ετοιμαστείτε για μερικές εικόνες, μερικά πλάνα από τις προετοιμασίες των αγροτών, οι οποίοι ετοιμάζουν δυναμικές κινητοποίησεις. Και εδώ θα δείτε την καταγραφή ακριβώς αυτήν. Δηλαδή τις δυναμικές κινητοποίησεις που ετοιμάζουν οι αγρότες. Για να δούμε. Σε δυναμικές κινητοποίησεις προσανατολίζονται οι αγρότες των Σερών. Αυτό έγινε γνωστό σήμερα μετά από συνάντηση που είχαν σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης οι επικεφαλείς των αγροτικών συλλόγων του νομού. Δεν το κρύβουμε. Πρόθεσή μας είναι δυναμικές κινητοποίησεις. Στόχος είναι ο κόσμος να αποφασίσει πώς θέλει να γίνει η διεκδίκηση των αιτημάτων τους. Μα δεν κρύβεται έτσι κι αλλιώς. Εντάξει, είναι δυναμικές. Αλλά μετά. Επειδή μαζεύτηκαν και όλες αυτές τις δυναμικές κινητοποίησεις, γιατί όλα λαμβάνουν χώρο σε μια καφετερία, λέμε ότι εκεί που γίνεται το ρεπορτάζ, τσουπ, βάζει ο ιδιοκτήτης της καφετερίας, βάζει μουσική από τα ηχεία. Και χαλάει όλο το ρεπορτάζ. Τελικά όμως έφταιγε αυτός. Αυτά που είπε ο Υπουργός είναι θεαθήνα για την Αθήνα. Δεν είναι για τους αγρότες. Αυτά που εξέγγειλε ο Πρωθυπουργός δεν έχουν καμιά σχέση με τον αγρότη. Είναι για να τα ακούσει ο Αθηναίος και να πει ότι αμάν κάτι έκανε η κυβέρνηση. Για μας είναι μηδέν. Δεν μπορεί τώρα να μας κουρδεύει με ένα ΦΠΑ που δεν είναι κανενός. Το ΦΠΑ δεν είναι κανενός. Από εκεί και πέρα πρέπει να βάλουν. Φίλε, κινητό έχεις ή ηχείο στο σακάκι. Εντάξει, το έχει λίγο δυνατά γιατί το φωτογράφι είναι στην άλλη μεριά. Ξέρετε, τα ακούει, δεν είναι. Είναι και οι κινητοποιήσεις από πίσω τόσο δυναμικές που. Βάλει τα αγροτικά του. Δημιουργείται φασαρία. Κατά τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Ρουμάνο ομόλογό του, επιβεβαιώθηκε η κοινή επιθυμία και των δύο πλευρών για περαιτέρω αναβάθμιση και ενίσχυση των διμερών σχέσεων και τη συνεργασία, ιδιαίτερα στου τομεί τη οικονομία, του εμπορίου και τη ενέργεια. Ο Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη, συνοδευόμενο από κυβερνητική αντιπροσωπεία, πραγματοποίησε την πρώτη του επίσημη επίσκεψη στη Ρουμανία. Ο Πρωθυπουργό είχε συνομιλίε με τον Πρωθυπουργό τη χώρα, ενώ έγινε δεκτό και από τον Πρόεδρο. Οι δύο πρωθυπουργοί συζήτησαν ακόμη θέματα συντονισμού και συνεργασίας, ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας και στο πλαίσιο της τριμερού συνεργασίας Ελλάδας-Ρουμανίας-Βουλγαρίας, η οποία καθίσταται σήμερα περισσότερο επιτακτική από ποτέ. Συζητήθηκαν επίσης θέματα συνεργασίας σε περιφερειακούς και διεθνείς οργανισμούς και στο ΝΑΤΟ, καθώς και οι προοπτικές τριμερού συνεργασίας με τη συμμετοχή και της Βουλγαρίας. Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για τις εξελίξεις σε περιφερειακά και διεθνή ζητήματα, με έμφαση τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε πλήρη συντονισμό με εταίρους και συμμάχους, ενώ υπογράμμιζε ότι η παραβίαση του διεθνούς δικαίου από την πλευρά της Ρωσίας και η αναθεωρητική προσέγγιση επαναχάραξης συνόρων είναι επικίνδυνη.
Ο κ. Μητσοτάκης ενημέρωσε τους συνομιλητές του για την κλιμάκωση της τουρκικής προκλητικότητας μέσω δηλώσεων και ενεργειών, οι οποίες αντίκειται κατάφορα στο διεθνές δίκαιο, αμφισβητούν ευθέως διεθνείς συνθήκες και έχουν ήδη καταδικαστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μετά τη συνάντησή τους, οι δύο πρωθυπουργοί υπέγραψαν κοινή διακήρυξη για την περαιτέρω πρόθεση της διμερούς οικονομικής και πολιτικής συνεργασίας Ελλάδας-Ρουμανίας. Στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης του Πρωθυπουργού, υπεγράφει επίσης από τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστο Στυλιανίδη και τον αρμόδιο Ρουμάνο Υπουργό Μνημόνιο Κατανόησης για θέματα πολιτικής προστασίας. Παρόν στις συναντήσεις ήταν ο βουλευτής Ερών και γραμματέας Διεθνών Σχέσεων της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου. Εδώ κυρίες και κύριοι φτάσαμε στο τέλος του κεντρικού δελτίου ειδήσεων από το Επιλογές. Να σας ευχαριστήσουμε που μας παρακολουθήσατε από όλους εμάς. Ευχαριστούμε να χαρούμε να βρούμε.